Γεια σου φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Οριακού Μπρο. Φιλαράκια μου, σήμερα πάμε να δούμε ένα εξαιρετικό εργαλείο. Εδώ, σας το παρουσιάζουμε. Κοιτάξτε εδώ, δεν θα πω τίποτα. Θα το δείτε εσείς. Τι έχουμε εδώ. Ξέρετε να διαβάζετε. Maybach. Γεια. Σον Προτάλ. Φοβερό εργαλείο. Κοιτάξτε εδώ. Η τρέλα της λιμουζίνας. Πω, δεν το χωράει η κάμερα, ρε. Κοιτάξτε εδώ αυτοκίνητο. Τφα. Πολυτέλεια, παιδιά. Πολυτέλεια. Ό,τι λόγια και να πούμε γι' αυτό, είναι φτώχεια. Είναι πολύ λίγα τα λόγια για να περιγράψει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και πάμε λίγο εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε, έχει ελληνική σημαία. Άρα, ιδιοκτήτης είναι Έλληνας. Λίγο να έρθει ο ιδιοκτήτης να μας πει μερικά πράγματα για το αυτοκίνητο και να το παρουσιάσουμε. Παιδιά, πραγματικά είναι θηρίο. Θηρίο. Πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πολύ καλά συντηρημένο. Φαίνεται το αυτοκίνητο και η Ελλάδα διακοσμεί το αυτοκίνητο μπρος πίσω. Εδώ. Μπορούμε να δούμε λίγο τον ιδιοκτήτη, το φίλο μας, τον Γιάννη, να μας πει δύο πραγματάκια. Με δύο πραγματάκια δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτό το αυτοκίνητο, αλλά να μας πει λίγο μερικά λόγια για τον κινητήρα του, για το μοντέλο του και να μας το παρουσιάσει από μέσα. Πολύ ευχαριστώ. Φίλε Γιάννη, θέλω να μας πεις εδώ για αυτό το εξαιρετικό θεσπέσιο θηρίο της πολυτέλειας. Ναι. Είσαι ιδιοκτήτης του. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό, φίλε? Μοντέλο δεκάτου, το 2015. Είναι το Maybach, το S500. Οχτακίνδρη μηχανή επάνω. V8. 4700 κυβικά και 455 PS ή άλογα που λένε. Ναι. Και μια ροπή 700 νιούτμετα ή 70 κιλά. 70 κιλά ροπή. 70 κιλά ροπή. Το μάκρος είναι 5 μέτρα και 45, είναι 20 εκατοστά πιο μακρύ από την μακριά την S-Class. Πω. Και το βάρος 2.300 κιλά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Παιδιά, ναι. Θα σταματήσω να παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας, να γυρίσουμε την κάμερα να βλέπει το αυτοκίνητο. Το μάκρος είναι, Γιάννη είπες, 5 μέτρα και 45. 5 μέτρα και 45. Ατελείωτο. Ατελείωτο. Ναι. Θέλω λίγο... Εννιάρισας μάν. Και 4x4. Και 4x4. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα, πραγματικά ναι, δεν ναι. Το ήξερα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πατάει τέλεια στο δρόμο, παιδιά. Και η κύρια θέση είναι πίσω δεξιά. Ο πολύ πριβέ, το αφεντικό. Ναι. Το αφεντικό που λένε. Μπορούμε να το δούμε λίγο από μέσα. Εννοείται. Και εδώ βλέπουμε, η πόρτα του είναι 1 μέτρο πόρτα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε πόρτα. Δεν έχω δει εγώ ξανά τόσο μεγάλη πόρτα. Κουρτινάκια εδώ. Διάφορα πράγματα εδώ πέρα για τη μνήμη του καθίσματος. Μπρος πίσω για χάουντσου, πως το λένε, θερμοκρασία καθίσματος, για βεντιλάτορ έχει, για δροσιά, ηχεία. Πω, τι είναι αυτά, χρυσά πατάκια. Πω, οθόνες μέσα. Τι να πρωτοδείξουμε. Τι. Εδώ δέστε εδώ. Πω.
Πες μου ότι το μεσαίο, το κάθισμα πίσω έχει και τάμπλετ. Άμα το ρίξεις μπροστά. Όχι, δεν έχει τάμπλετ, έχει άλλα. Κάτι θα πάω από την άλλη μεριά. Θα πάει ο Γιάννης να μας δείξει από εκεί μεριά. Πω. Και όπως βλέπεις είναι φωτιζόμενα τα... για τις ζώνες, βγαίνουν προς ναι, τα έξω. Ναι. Και εδώ ανάβουμε τις οθόνες. Πολυτέλεια. Μπορείς να κάτσεις και μέσα. Μου επιτρέπεις να κάτσω μέσα. Κάτσε, εννοείται. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τιμή του κονσόλε. Μισό λεπτό, εδώ, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει. Βασικά και πάει και αυτό ηλεκτρικά πάνω κάτω. Mm-hmm. Όλα ηλεκτρικά εδώ. Κατεβάζουμε την κονσόλα και έχουμε εδώ ένα καπάκι. Ένα άπτεκο. Το κατεβάζουμε και αυτό και εδώ μέσα είναι το ψυγείο του. Για δέστε τι έχουμε και εδώ. Και εδώ μέσα έχουμε... Μπορούμε να έχουμε εδώ τη σαμπάνια μας. Ναι, ό,τι θέλεις. Και δύο ποτηράκια όμορφα για το ταξίδι μας να πίνουν το ωραίο μας κρασάκι, έτσι. Ακριβώς. Τα οποία ποτηράκια είναι στις θήκες της πόρτας. Είναι αυτά τα κόκκινα. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά εδώ. Τέλειο. Pop. Γιάννη, να σε ρωτήσω, αυτό το αμάξι μπορείς να το έχεις και σε γάμους, σε ναι, διάφορες ναι. τέτοιες... Να το νοικιάσω σε γάμους, σε γάμους. Ή κάποιος, θέλει, κάποιος επιχειρηματίας θέλει ένα αμάξι να νοικιάσει και να πάει κάπου, ρε παιδί. Ναι. Γίνεται ναι, αυτό. Ναι, ή ένα ζευγάρι για ένα ρομαντικό δείπνο το βράδυ, mm-hmm. να πάρει την κοπέλια του από το σπίτι, δεν ξέρω εγώ τι. Γίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε ναι, αυτό. Ναι. Ωραία, παιδιά, σε αυτό το σημείο. Και να βασικά ξέρετε, πίσω θα έχουν και την σαμπάνια. Ναι. Εννοείται. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τηλέφωνα και email επικοινωνίας. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον κύριο Γιάννη για το τι ενδιαφέρεται να κάνει. Ένα, παιδιά, ένα αυτοκίνητο πανέμορφο. Να γυρίσω πάλι την κάμερα γιατί δεν χρειάζεται να βλέπετε εμένα. Να βλέπετε τι δημιουργεί ο άνθρωπος όταν έχει όρεξη. Κοιτάξτε εδώ πόσο άνεση. Βλέπεις. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή είναι να... Δηλαδή δεν μπορείς να... Εδώ ξαπλώνεις. Κοιτάξτε εδώ. Ξαπλώνεις. Γιάννη, τι ύψος έχεις. 1,87. Κοιτάξτε και εδώ. Και το κάθισμα είναι στα δικά μου μέτρα. Και εγώ τα πόδια μου τα... Και το μπροστά κάθισμα είναι στο δικό σου ύψος. Ναι, κανονικά. Ναι, αφού εσύ το δικά, κανονικά, εσύ το... Κοιτάξτε εδώ απόσταση. Και κάτσε ακόμα, περίμενε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο, να το βάλει εμπρός, να δούμε τι γίνεται από εδώ μέσα, τι κάνει. Ναι. Πάμε έξω λίγο. Πολύ θηρίο, ε. Ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναδεί αυτό. Χρωματιστό ηχείο και ξεβιδώνει και βιδώνει αυτόματα. Άλλη τρέλα, άλλη ποιότητα. Παιδιά, εδώ χρωματισμούς, τουρμπίνες, πανέμορφο, πολυτέλεια στο μεγαλείο της. Όντως, παιδιά. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να περιγράψουμε για αυτό το αυτοκίνητο, είναι λίγο. Οι λιμουζίνες τα σπάνε, αλλά αυτή είναι ένα level παραπάνω. Είναι της Maybach, είναι με την τελευταία λέξη. Mercedes-Benz. Χρυσά πατάκια. Ο άνθρωπος έχει την τρέλα μέσα του με την πολυτέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Ένα κόσμημα, ένα διαμάντι. Δεν το χωράει στην κάμερα, παιδιά. Έχω κάνει πόσα βήματα πίσω. Τώρα έχουμε όλο το πλάνο. Πανέμορφο το αυτοκίνητο. Δεν έχω λόγια. Και ξέρετε που είναι το πολύ ωραίο.
ότι είναι Έλληνας ιδιοκτήτης. Παιδιά, είδατε ότι όποιος θέλει και έχει όνειρο να αποκτήσει κάτι, μπορεί να το κάνει. Και εδώ μέσα, μην ξεχνάτε, είναι η θήκη για τις σαμπάνιες. Μπορούμε να δούμε, Γιάννη, το κάθισμα, ναι. Τι μπορεί τι να κάνει, ναι, ναι. Για να μας δείξει λίγο. Πάνε από την άλλη μεριά, ωραία. Από εκεί, και κάτσε μέσα φυσικά. Α, θα το... κάτσω και μέσα. Ναι, για να το απολαύσεις. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορείς, έχει ένα κουμπάκι εδώ μπροστά. Ναι. Εντάξει, το πατάμε αυτό. Και μετά έχουμε αυτό το κουμπί εδώ κάτω. Και τώρα δες τι θα γίνει μπροστά με το κάθισμα. Και έχει εξαφανιστεί το μπροστινό κάθισμα, έχει πάει τέρμα μπροστά, αλλά και το δικό μου κάτι κάνει. Δέστε εδώ. Τι κόλπα κάνει. Πω. Απολαμβάνεις το ταξίδι σου για την Ελλάδα και όχι μόνο. Λες, συνέχισε και για Αφρική. Μη σταματάς καθόλου. Και έχει απλά και τέτοια τα πόδια και να δεν το φτάνει. Πού δεν φτάνω εκεί πέρα, δεν φτάνω εκεί. Κοιτάξτε, έχει και αυτό εδώ για να βάλεις επάνω τα πόδια σου. Αλλά εγώ δεν φτάνω. Είμαι 1,73 και δεν φτάνω, παιδιά. Έχει εξαπλώσει το πίσω κάθισμα, η πλάτη που ακουμπάει δηλαδή. Έχει πάει και άλλο πίσω και έχει σηκωθεί αυτό εδώ. Και απολαμβάνεις εδώ πέρα, ο οδηγός πάει, πίνεις εσύ εδώ τη σαμπάνια σου και άστο να κόβει χιλιόμετρα. Πού θα τα βλέπαμε αυτά στην Ελλάδα. Και είναι ιδιοκτήτης αυτό το αυτοκίνητο ο Γιάννης, παιδιά. Όποιος θέλει να το ζήσει αυτό το αυτοκίνητο για γάμους, για δεξιώσεις, για οτιδήποτε, θα έχουμε τηλέφωνο από κάτω επικοινωνίας. Όποιος επιθυμεί να κάνει μια όμορφη βόλτα ρωματισμού για οτιδήποτε χρήση για αυτό το αυτοκίνητο, με αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να στείλει ένα email ή να πάρει ένα τηλέφωνο. Παιδιά, πραγματικά φοβερό. Πραγματικά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η λεωροφή ανοίγουν πάντα. Έχουμε εδώ συμπίταχ, μπρος πίσω. Πανοράματα. Και μπροστά φυσικά μπορούμε να το ανοίξουμε. Ναι, ναι. Εννοείται. Αυτό το άνοιξε τώρα από εδώ πίσω, Γιάννη. Ναι, ναι, από εδώ. Μπορείς να το ανοίξει από εδώ. Α, μπορείς να... Okay. Πίσω άτομα μπορούν ο καθένας να το... Okay. Και εδώ έχει φωτισμούς, λαμπάκια, διάφορα πράγματα το... για μπορείς να διαβάσεις το βράδυ τι θέλεις, κάτι να κοιτάξεις, έτσι. Και, ναι, και αυτό το μικρό παραθυράκι που έχει εδώ, ναι. Είναι το VIP παράθυρο αυτό που λένε, το κύριο πρόσωπο που κάθεται μέσα, για να μην μπορούν οι ρεπόρτερ από έξω να το δουν, να το δουν φωτογραφία. Δέστε εδώ. Δες και αυτό βασικά με κουρτινάκι. Λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια, κοιτάξτε εδώ. Θα τρελαθούμε εντελώς. Θα τρελαθούμε εντελώς. Λεπτομέρεια. Πω. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη που ζήσαμε μια όμορφη κατάσταση μέσα στην πολυτέλεια. Πραγματικά, παιδιά, όνειρο. Όνειρο, το αυτοκίνητό του είναι όνειρο. Να το χαίρετε. Καλά χιλιόμετρα, καλές βόλτες, καλές συναισθιάσεις, καλά επαγγελματικά ραντεβού για αυτούς τους λόγους που είπαμε πιο πριν και ένα τέλειο αυτοκίνητο. Πολύ πολύ τέλεια, παιδιά. Ό,τι και να σας περιγράψω είναι πολύ λίγο. Πρέπει να το ζήσετε για να το δείτε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Κάντε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο μας. Έρχονται και άλλα όμορφα βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο εδώ το χώρο αποσκευών. Είναι το ψυγείο. Και η ομπρέλα είναι βασικά... AMG. Ναι. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι. Να τα έχουμε και τα δύο. Ναι, έτσι. Και ένα πράγμα. Πρόσεξε λίγο τις κυταριές στο φόρτι παγάζ, τρεις κυταριές έχει, αντί για μία. Αυτό σημαίνει ασφάλεια. Ναι, έτσι, τα άλλα όλα τα αμάξια έχουν μία κυταριά. Yeah. Αυτό έχει τρεις. Αυτό εδώ το ψυγείο του είναι το original. Ναι, 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 Γιάννη, ναι, ναι, έτσι. Ναι.
Τώρα πιστεύω τα πράγματα τα έχει κάνει. Ναι. Πάνε βάση πράγματα. Κοιτάξτε, πολλούς χώρους δεν χρειάζεται μεγάλο μπαγκάζο το αυτοκίνητο. Έχω γιατί αυτό κάτω. Όταν το παίρνει κάποιος για να πάει, τον περιμένουν τα ρούχα εκεί που ναι, θα πάει. Αυτό δεν χρειάζεται. Ένα νεσεσέρ με τα ναι. πρώτα του πράγματα. Και μέσα στα καθίσματα έχεις αυτό. Προσαρμοστεί. Αυτό. Λίγο να δούμε το χώρο κινητήρα. Ναι, βεβαίως. Πω. Είπες κάτι πολύ. Όνειρο είσαι, όνειρο. Πω. Να δούμε και εδώ το εργοστάσιο, γιατί για εργοστάσιο πρόκειται. VAUAR Maybach. Τι να λέμε. Τρελό μοτέρ. Παιδιά, πολυτέλεια. Με... πολυτέλεια. Κάτσε... άμα... κάμερα. Τη βλέπετε την κάμερα. Φα. Εδώ έχει αισθητήρες μπροστά, έχει την κάμερα. Εδώ το μοτέρ του διαμάντι. Διαμάντι. Εδώ πέρα τα σέρβις του. Ένα αμάξι. Κουκέτα να πω, είναι πολύ λίγο. Πανέμορφο. Καθαρό, περιποιημένο και δεν μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Παιδιά, με τη λεπτομέρεια. Οριακή, μην τρέπεσαι. Μπορείς να κάτσεις και στο κάθισμα. Θα κάτσω. Κράτα λίγο εδώ την κάμερα. Απλά τα δάχτυλά σου μην βάζεις από εκεί. Πώς αισθάνεσαι, φίλε μου, εκεί μέσα. Βασιλιά στον βασιλιάδο. Κάτσε λίγο πιο πίσω γιατί δεν το παίρνει. Πού πιο πίσω να κάτσω. Όχι, εγώ να πάω πιο πίσω. Εσύ γιατί... να πας πιο πίσω. Βασιλιάδες του βασιλιάδου. Πω. Τα μάξι είναι... δεν βλέπεις πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Είναι τέλειο, τέλειο παιδιά. Το όνειρο του καθενός είναι αυτό το αυτοκίνητο. Και λίγοι μπορούν να το έχουν. Και ένας τυχερός είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Φυσικά το αξίζει ο άνθρωπος και το έχει. Γιατί εδώ, παιδιά, δεν χαρίζεται τίποτα. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Hop. Να είστε καλά. Η πραγματικότητα είναι, Γιάννη. Και... χαμογελάω εγώ. Και το Handschuhfach τι έχει μέσα. Εδώ πέρα. Εδώ. Οκ. Okay. Αρωματάκι, δώσε ναι. να το έχει δείξουμε το και αυτό. Έχει το air balance που έχει. Κοιτάξτε παιδιά εδώ. Αυτό το αρωματάκι σιγά ψεκάζει από τους αραγούς το άρωμα που έχει επιλέξει ο Γιάννης. Ψεκάζει διακριτικά, όμορφα, χωρίς να σε κουράζει την οσμή και είναι ευχάριστο πάντα το άρωμα μέσα στην καμπίνα. Σωστά Γιάννη. Ακριβώς. Έτσι. Πω, παιδιά. Mercedes-Benz. Ένα αυτοκίνητο τέλειο. 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 Εγώ ένα έχω να πω. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Το φίλο μας του Γιάννη για το αυτοκίνητο. Καταπληκτικό. Καλά χιλιόμετρα. Να το έχει να το χαίρετε. Και πάντα να το απολαμβάνει, παιδιά. Δεν ξέρω τι να βάλω εξώφυλλο. Να βάλω το μοτέρ, να βάλω το Γιάννη, εγώ και ο Γιάννης μπροστά για να μας βγάλει φωτογραφία ο Πόλη. Δεν ξέρω τι να βάλουμε εξώφυλλο, δεν ξέρω. Πραγματικά, τα μάξι είναι ένα όνειρο. Κοιτάξτε το πώς. 5 μέτρα και δεν το χωράει η κάμερα. Κάθισε μέσα στη θέση του οδηγού και
και δεν ξέρεις πού είναι η μούρη του και πού είναι το πίσω του. Αν δεν έχει κάμερες και τους αισθητήρες, παιδιά, δεν μπορείς να το οδηγήσεις αυτό το αμάξι. Είναι τεράστιο. Τεράστιο. Πραγματικά πανέμορφο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Παιδιά, κάντε ένα subscribe στο Οριακός Μπρο και πάμε για άλλα βίντεο.